εδώ. Η αλήθεια είναι ότι κάνουμε καιρό να σας δούμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι η χρονική συγκυρία είναι πάρα πολύ καλή, διότι είναι πάρα πολλά θέματα τα οποία είναι ανοιχτά, με πρώτο και κυρίαρχο αυτό το οποίο, αν θέλετε, και η ίδια η κυβέρνηση γύρισε εκεί την ατζέντα προς το όνομα του κυρίου Πολίδωρα. Λοιπόν, να ρωτήσω πρώτα απ' όλα, πώς έγινε η επιλογή του κυρίου Πολίδωρα και γιατί υπάρχει η επιμονή στο πρόσωπο του κυρίου Πολίδωρα, ενώ υπάρχουν αντιδράσεις ακόμη και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, για να μην αναφέρω βέβαια τις αντιδράσεις που γνωρίζετε των υπόλοιπων κομμάτων. Κοιτάξτε, όπως σας είπαμε, όπως ανακοινώθηκε, η πρόταση για τον κύριο Πολίδωρα δεν ήταν μια πρόταση παραταξιακής λογικής. Ήταν μια πρόταση σε μια προσπάθεια να ανοίξει ένα συνενετικό πεδίο προκειμένου να φτάσουμε κάποτε στην επιθυμούμενη, υποτίθεται από όλους, δεν νομίζω, αλλά από πλευράς μας σίγουρα, συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο είναι συνταγματική επιταγή και ανάγκη. Και έγινε και πιο έντονο μετά την απόφαση του ΣΤΕ. Ναι. Πρέπει δηλαδή να προσαρμοστούμε στη συνταγματικότητα. Από πλευράς μας είμαστε πλήρως διατεθειμένοι να το κάνουμε και θα το κάνουμε όσο οφείλουμε, και καλούμε και τις άλλες πολιτικές δυνάμεις του τόπου να προσέλθουν σε αυτό το διάλογο και σε αυτή τη συζήτηση με σκοπό ακριβώς τον ίδιο. Δηλαδή να αποκαταστήσουμε τη συνταγματικότητα στον τόπο. Υπάρχει ένα θέμα, το έχετε ακούσει, έτσι, και από τη Νέα Δημοκρατία. Από την άλλη πλευρά, να ολοκληρώσω λίγο αυτό, ναι. Ότι κοιτάξτε, το παράδοξο δεν είναι να αντιδρούν άνθρωποι της αριστεράς. Σας είπα, δεν είναι από την αριστερά ο κύριος Πολίδωρας. Δεν ήταν μια πρόταση παραταξιακής λογικής. Το παράδοξο είναι να αντιδρούν οι άνθρωποι από τη Νέα Δημοκρατία, με την έννοια ότι υπήρξε 30 χρόνια βουλευτής, προτάθηκε και έγινε πρόεδρος της Βουλής, υπηρέτησε από διάφορες θέσεις. Εκεί είναι το παράδοξο, νομίζω. Και όχι στο αν κάποιοι άνθρωποι της αριστεράς θα διαφωνούσαν με την πρόταση. Κοιτάξτε, κάποιοι το συνέκριναν σαν να έκανε Νέα Δημοκρατία πρόταση στον κύριο Λαφαζάνη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος όντως ήταν στην Νέα... Νομίζω ότι αυτές οι συγκρίσεις είναι υπεραπλουστεύσεις. Και οι οποίες δεν θα πρέπει να γίνονται, και μάλιστα όταν έχουμε στο τραπέζι ονόματα. Σας εξήγησα ότι η παράταξη, από την πλευρά μας η κυβέρνηση είχε αυτή την πρόθεση, αυτό έκανε. Από εκεί και πέρα μπορούμε να δούμε και άλλα πράγματα και να συνενέσουμε, αν είναι δυνατόν, να συνενέσουν η Νέα Δημοκρατία να συγκροτηθεί το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Αυτό είναι το ζητούμενο. Πάντα υπό τον κύριο Πολίδωρα. Η πρότασή μας είναι ο κύριος Πολίδωρας. Στην διάσκεψη των Προέδρων το απόγευμα θα συζητηθούν όλα όσα πρέπει να συζητηθούν στη διάσκεψη. Ο καθένας ας καταθέσει τις απόψεις του και για το πρόσωπο και για τη συγκρότηση. Οπότε αυτό που μας λέτε είναι ότι είστε ανοιχτοί στη συζήτηση. Είμαστε ανοιχτοί σε ένα διάλογο ο οποίος θα συμβάλλει στο να αποκατασταθεί η νομιμότητα και η συνταγματικότητα στη χώρα μας. Ακόμη και με αλλαγή του κυρίου Πολίδωρα. Θα ήταν κακό, εξηγώ, δηλαδή, μετά τις αντιδράσεις να αλλάξει η επιλογή Πολίδωρα. Από τη στιγμή που σας λέω ότι το σκεπτικό μας είναι μη παραταξιακό, δηλαδή πήραμε και εμείς το κόστος του να μην στηρίξουμε έναν άνθρωπο από την αριστερά, να μην προτείνουμε άνθρωπο από την αριστερά, ακριβώς γιατί μπήκαμε σε μια άλλη συνενετική λογική. Επομένως, σε αυτή τη λογική θα παραμείνουμε. Αν αυτό απαιτήσει ή, ξέρω εγώ, διαφανή συζήτηση η οποία βγάζει άκρη με άλλα πρόσωπα, μπορούμε να το συζητήσουμε. Να, από εκεί και πέρα. Τώρα, οι επόμενες κινήσεις είναι, αν δεν συγκροτηθεί το Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, που τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα αυτό έχουμε ως εικόνα, με το γεγονός ότι αντιδρούν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν υπάρχει κανένας που να έχει συμφωνήσει. Αυτό να το σχολιάσουμε όμως. Να το σχολιάσετε. Αυτό να το σχολιάσουμε τι σημαίνει αυτό. Έχουμε ένα περιβάλλον όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας σήμερα στο τηλεοπτικό τοπίο, το οποίο έχει κριθεί από το ΣΤΕ, από το Συμβούλιο της Επικρατείας, και παράνομο και αντισυνταγματικό. Εμείς θέλουμε να εφαρμόσουμε την απόφαση του 2010. Θέλω, του 10, που δεν υπάρχει είμαστε... και μια απόφαση του 2014 όμως, την οποία ξεχνάει η κυβέρνηση. Όχι καθόλου, ίσα-ίσα, το αντίθετο. Γιατί το 2014, με αφορμή τα όσα έγιναν στην ΕΡΤ και το μαύρο στην ΕΡΤ, έβγαλε μια απόφαση του Συμβούλιου της Επικρατείας που είπε αρμόδιο και για την αδειοδότηση. Είναι ωραία. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Θα συμφωνήσουμε και γι' αυτό ακριβώς ο νόμος Παπά που συντάχθηκε και ψηφίστηκε το 2015. Το μόνο το οποίο λέει μέσα, λέει αυτό, ότι αρμόδιο είναι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και είναι και το πρώτο νομοθέτημα μετά από 27 χρόνια, χωρίς νομοθεσία, το οποίο δηλώνει καθαρά ότι η αρμοδιότητα είναι στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Από εκεί και μετά, όταν η Νέα Δημοκρατία... Αυτό λέμε ποιος είναι ο νόμος Παπά. Δεν λέμε. Αυτός είναι ο νόμος Παπά.
Στη συνέχεια, αφού έγινε η προσπάθεια συγκρότησης του Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης επί τρεις φορές αρχικά, και τις τρεις φορές ήταν άκαρπη διαδικασία, η κυβέρνηση ήταν υποχρεωμένη να προχωρήσει με βάση τη συνταγματική επιταγή που λέει αποκατάσταση νομιμότητας στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Προχώρησε όμως αντισυνταγματικά. Δεν προχώρησε αντισυνταγματικά. Έτσι, έκανε μία ρύθμιση η οποία κρίθηκε εκ των υστέρων αντισυνταγματική. Και ερχόμαστε εδώ και λέμε, μάλιστα. Αυτό λέει το ΣΤΕ λοιπόν, δικαίως ή αδίκως, διότι θα μου επιτρέψετε να έχουμε απόψεις και δεν απαγορεύεται να τις λέμε στη δημοκρατία. Λοιπόν, έκρινε λοιπόν το ΣΤΕ αυτό. Πάντως, ο τρόπος με τον οποίο είπατε τις απόψεις, γιατί ανοίγετε ένα άλλο θέμα τώρα, προκάλεσε ένα τσουνάμι αντίδρασης από τη δικαιοσύνη. Κοιτάξτε, να μην. Ειδικά για εσάς, για την κυβερνητική εκπρόσωπο. Εγώ θα προτιμούσα στο δημόσιο διάλογο να είμαστε όλοι πολύ ειλικρινείς και να μην χρησιμοποιούμε ό,τι μας βολεύει κάθε φορά. Και υποκρισία δεν χρειάζεται. Ναι. Το άρθρο 14 του Συντάγματος μου επιτρέπει να λέω την άποψή μου εφόσον ταυτόχρονα τηρώ τους νόμους. Αυτό λέει το Σύνταγμα της χώρας. Και επ' αυτού όποιος θέλει να το αμφισβητήσει για να ξέρουμε ποιος μιλάει αντιδημοκρατικά. Εγώ δεν είπα αν οι δικαστές είναι καλοί, δεν είπα αν το ΣΤΕ είναι σοβαρό όργανο. Έκρινα μία απόφαση και ποια αποτελέσματα ενδεχομένως κρίνω ότι παράγει αυτή η απόφαση. Άρα αυτό που λέτε είναι η αντίδραση της δικαιοσύνης που ήρθε προς το πρόσωπό σας με δηλώσεις. Θεωρώ ότι είναι μια υποκρισία πολλών οι οποίοι απλά θέλουν να προσβάλλουν διαρκώς την κυβέρνηση. Και να σας πω και κάτι άλλο. Να σας βάλω εγώ ένα. Ας απαντήσουν οι ίδιοι σε αυτό. Εμείς ως κυβέρνηση είχαμε μία κρίση, δεν θα μας την απαγορεύσει κανείς. Το επιβάλλει, είναι δικαίωμα που προκύπτει από το Ελληνικό Σύνταγμα, σας είπα άρθρο 14. Να έχουμε άποψη. Αλλά ταυτόχρονα να τηρούμε την νομιμότητα. Και αυτό ακριβώς κάνουμε. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Όλοι αυτοί που υποκριτικά ισχυρίζονται για το πόσο σέβονται τη δικαιοσύνη, για το πόσο σέβονται τις επιταγές του Συντάγματος, που 27 χρόνια δεν τις εφήρμοσαν, που από το 10 δεν τις εφήρμοσαν. Προτιμάτε αυτό, προτιμάει κανένας αυτό, δηλαδή να λέμε υποκριτικά πόσο σεβόμαστε τις αποφάσεις και να μην τις εφαρμόζουμε, ή προτιμούμε να τις κρίνουμε αλλά να τις εφαρμόζουμε. Και απευθύνεστε στους δικαστές με αυτό που λέτε, έτσι. Όχι, απευθύνομαι στις πολιτικές δυνάμεις του τόπου, όχι στους δικαστές. Να ξεχωρίσουμε τις πολιτικές, αυτό το λέω. Όχι στους δικαστές. Να ξεχωρίσουμε τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου λοιπόν έσπευσαν να πούνε. Παρέμβαση, κυβέρνηση και τα λοιπά. Παρέμβαση, η απόφαση είχε πάρθει. Άρα δεν παρενέβη κανείς. Οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου, κυρία Γεροβασίλη, πολιτεύονται, λοιπόν, αντιπολιτεύονται, κάνει ο καθένας το δικό του. Εδώ είχαμε παρέμβαση των δικαστών. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων εναντίον της κυβέρνησης. Ήταν μια πολύ προσεκτική δήλωση, η δήλωση αυτή που βγήκε, η οποία δεν έλεγε αυτό ακριβώς. Ήταν πιο προσεκτική από τόσο. Μιλούσε βεβαίως για μια δυσαρέσκεια για την κρίση, αλλά μέχρι εκεί. Το σέβομαι λοιπόν αυτό και εγώ και θεωρώ ότι στο δημόσιο διάλογο εγώ καλώς εξέφρασα την άποψή μου και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων καλώς εξέφρασε την άποψή της. Δεν απαγορεύονται αυτά ωστόσο, τα πράγματα. Εσείς προχωρήσατε το λίγο. Περιεχόμενο της δήλωσής μου να κρυθεί κατά τα άλλα. Υπερβάλλατε, θεωρείτε, στην πρώτη τοποθέτησή σας μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σας έχω δώσει ήδη την απάντησή μου. Ότι το δικαίωμά μου να κρίνω. Εκτός από το δικαίωμα, προφανώς. Και σε αυτή τη χώρα. Και το ύφος ήταν λίγο υπερβολικό, γιατί μίλησαν πολύ για το ύφος. Να σας πω κάτι, κοιτάξτε τώρα. Αυτό το ξέρετε, γράφτηκε παντού. Αυτό είναι ανόητο. Τουλάχιστον ανόητο. Εγώ σας λέω, μπορεί να είχα πειρατό. Δηλαδή το ύφος θα κρίνουμε τώρα ή θα κρίνουμε. Άλλος είπε δεν ήταν σωστό το μακιγιάζ. Με συγχωρείτε. Πάμε στην ουσία. Αυτό δεν με αφορά ως κρίση. Ως κρίση με αφορά ό,τι συζητάμε για να βγάλουμε άκρη στα πράγματα. Για να πει ελεύθερο ο καθένας την άποψή του. Και αυτή την άποψή μου θα την επερασπίζω διαρκώς. Και σε αυτή τη χώρα και στις δημοκρατίες και το επιβάλλει το Σύνταγμα της χώρας μας. Και οι κρίνοντες κρίνονται. Αρκεί να τηρούνται οι νόμοι. Εμείς λοιπόν κρίνουμε και τηρούμε τους νόμους. Οι άλλοι δεν κρίνουν, αλλά δεν τηρούν τους νόμους. Αλλά στη δήλωση σας. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά που προκύπτει μέσα από αυτή τη συζήτηση. Στη δήλωσή σας αυτή κάνατε και συμψηφισμούς για τους οποίους κατηγορηθήκατε. Είπατε ότι αυτή η απόφαση θα προκαλέσει τα παιδιά να μην πηγαίνουν στο σχολείο και να τρώνε, θα προκαλέσει να μην γίνονται προσλήψεις. Είναι συμψηφισμοί αυτοί. Αυτό είναι επίσης υπερβολή. Κοιτάξτε. Κατηγορηθήκατε και κατηγορηθήκατε εντόπως. Δηλαδή, μία δικαστική απόφαση συμψηφίζεται με προσλήψεις και τα συσίδια των παιδιών. Εγώ λοιπόν κρίναμε μία απόφαση και τι αυτή παράγει. Θα μου επιτρέψετε και το αντιλαμβάνεστε, είστε πολύ έμπειροι δημοσιογράφοι,
ότι όταν αναφέρθηκα σε 2-3 πράγματα τα οποία θα γινόταν μέσω αυτών των χρημάτων που ήδη είχαν πληρώσει επιχειρηματίες και είχαμε αποφασίσει ότι θα γίνουν αυτά. Ήταν ένα κενό 15.000 παιδιών στα βρεφονιπιακούς, έτσι, τα νοσοκομεία κλπ. Αντιλαμβάνεστε, και αυτό χαρακτηρίστηκε και λαϊκισμός. Θα με βρείτε δραματικά απέναντι. Δηλαδή, αν κάποιος θεωρεί λαϊκισμό το να μιλήσω για δικαιώματα, για προσπάθειες που γίνονται να στηριχθούν αδύναμοι συμπολίτες μας σε ένα δύσκολο δημοσιονομικό περιβάλλον και το κρίνει αυτό ως λαϊκισμό, ας πάρει και την ευθύνη του. Εμείς ως κυβέρνηση της αριστεράς σταθερά θα παλεύουμε και για το 1 ευρώ που θα μας προκύπτει από κάπου, να μπορέσουμε να το δώσουμε στο πιο αδύναμο συμπολίτη μας με κάποιο τρόπο. Η κοινωνική πολιτική και αυτό της κυβέρνησης δεν είναι λαϊκισμός. Δεν είναι λαϊκισμός, είναι σοβαρή πολιτική υπέρ των αδυνάμων. Εγώ είμαι λαϊκισμός. Αν πω ότι η κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης εξαντλούνταν στα χρήματα τα οποία θα συγκέντρωνε από αυτόν τον διαγωνισμό. Δεν εξαντλούνταν. Από εκεί εξαντλούνταν. Αν εξαντλούνταν εκεί η κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης, προφανώς θα ήταν κάτι για να περνάμε την ώρα μας. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Η πολιτική της κυβέρνησης, η κοινωνική, δεν εξαντλείται σε αυτό. Οι προσπάθειες, και τα ξέρετε κι εσείς, τα βήματα που γίνονται όλο αυτό το διάστημα, όλο αυτό το χρονικό διάστημα που είμαστε στην κυβέρνηση, στη δυσκολία της έλλειψης δημοσιονομικού χώρου, αποδεικνύουν ότι ό,τι μας προκύπτει και μπορούμε να εξοικονομήσουμε μέσα σε αυτό το περιβάλλον, περνάει στη στήριξη των αδυνάμων. Θα το κάνουμε σταθερά. Ας το κρίνουν λαϊκίστικο, ας το κρίνουν όπως θέλουν. Δεν μας αφορά. Επειδή πρέπει να, να προχωρήσουμε λίγο τα θέματα για να δούμε. Πριν από λίγη ώρα στο Real FM, ο κύριος Παπάς, ο αρμόδιος υπουργός, ο υπουργός επικρατείας, ανακοίνωσε τη συνολική αλλαγή του νόμου του. Αυτό έχει πει, επιλέξει. Το είδα. Τι σημαίνει αυτό? Κοιτάξτε. Περιμένουμε όλοι να βγει μια απόφαση του ΣΤΕ. Το σκεπτικό της απόφασης. Το σκεπτικό της, διότι δεν το έχουμε δει. Και επίσης κακώς έχουμε δει και αυτά που έχουμε δει. Να το πούμε και αυτό. Μάλιστα. Τις διαρροές. Παρανόμως τα ξέρουμε. Μάλιστα. Όλα όσα ξέρουμε. Και εσείς και που τα μάθατε, βεβαίως δεν κατηγορήσετε δημοσιογράφη ελίμονο, είναι δουλειά σας προς Θεού. Κατηγορηθήκε αρκετά η αλήθεια. Όχι, δεν το περνάω σε εσάς. Λέω όμως ότι παρανόμως το ξέρετε. Και βεβαίως εγώ, επειδή πιστεύω ότι καλό είναι το ρεπορτάζ σας, πατάω πάνω σε αυτό, αντιλαμβάνεστε. Να το κρίνουμε. Το κρίνουμε, αλλά το αφήνουμε. Μάλιστα. Από εκεί και μετά είναι προφανές ότι όταν αποτυπωθεί μία πρόταση ή μία απόφαση με το σκεπτικό της, βεβαίως είναι αυτή η οποία θα κρίνει και έναν επόμενο, ένα επόμενο νομοθέτημα όσον αφορά τις αδειοδοτήσεις. Είναι προφανές, διότι έχουμε πει ότι εμείς τι θα κάνουμε. Εμείς θα ακολουθήσουμε τις αποφάσεις του ΣΤΕ. Το έχουμε πει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι μιλάμε για περισσότερες άδειες αρχικά. Κοιτάξτε, δεν το έχουμε συζητήσει ακόμα. Αυτό θα το δούμε, αυτό θα προκύψει. Λοιπόν, αυτό που όμως ξέρουμε σήμερα είναι ότι αυτό το οποίο ξέρουμε με τα βεβαιότητος ότι προκύπτει από την απόφαση του ΣΤΕ είναι η μεταβίβαση της αρμοδιότητας προς το Γενική Γραμματεία. Είναι αντισυνταγματική. Το δεχόμαστε και το αλλάζουμε. Και γι' αυτό θα κατατεθεί και σήμερα η τροπολογία η οποία θα αναστέλει αυτή τη διαδικασία. Στη συνέχεια. Επόμενο βήμα. Εμείς θέλουμε, αν γίνει ένα εθνικό συμβούλιο ραδιοτηλεόρασης σήμερα, δεν χρειάζεται να περάσουμε σε καμία προσωρινότητα. Μάλιστα. Ούτε στις βεβαιώσεις. Σε τίποτε δεν θα χρειαστεί. Αν αναλάβει όλα το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο. Θα το αναλάβει όλα. Εάν δεν συγκροτηθεί πάλι με την ίδια λογική την οποία έχει. Αν η Νέα Δημοκρατία δεν αλλάξει η λογική, εμείς δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτή τη λογική η οποία λέει σαμποτάρω τη μετάβαση στην νομιμότητα. Ναι. Παραβλέπω τις αποφάσεις του δικαστικού σώματος. Δεν εφαρμόζω τη συνταγματικότητα στον τόπο. Σε αυτά δεν μπορούμε να συμπαρασυρθούμε. Άρα, και να γίνουμε εμείς οι αντισυνταγματικοί παράνομοι και τα λοιπά. Δεν συγκροτηθεί, πάμε σε αυτό που έχει ονομαστεί νόμος γέφυρα. Θα πρέπει κάθε κράτος σοβαρό θα πρέπει να αποκαταστήσει μία διαδικασία νόμιμη, έστω και με την έννοια του προσωρινού, μέχρι ότου συγκροτηθεί Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και κάνει με τον οποιοδήποτε τρόπο αυτό κρίνει το διαγωνισμό. Εκτιμώ, χωρίς να ξέρω να σας πω λεπτομέρειες γι' αυτό, ότι θα είναι μια προσωρινή βεβαίωση λειτουργίας μέχρι να. Για μέχρι να γίνει διαγωνισμός. Ποιος αφορά, ναι. Για ποιους αφορά. Πιστεύω ότι όποιος έχει τα κριτήρια και μπορεί
τα κριτήρια που εμφανίζονται από τον νόμο. Από τον νόμο εννοείται. Από τον νόμο. 400 εργαζόμενοι κτλ. Ναι. Αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις. Όποιος πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις θα μπορεί να πάρει και την προσωρινή βεβαίωση λειτουργίας. Αυτή τη στιγμή σας θυμίζω ότι από την λειτουργία. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Είναι, δεν είναι. Ναι, βεβαίως. Και κάποιος καινούριος μπορεί να το κάνει. Από τις 31 Δωδεκάτου, καινούριος και παλιός δεν υπάρχει. Ούτε εσείς υπάρχετε κανονικά. Με τον νόμο σας το λέω. Για τον νόμο δεν υπάρχετε. Δεν έχετε άδεια. Ούτε εσείς. Σκάι. Κανάλι μεγάλο. Πώς δεν έχουμε, και ούτε και εμείς δεν έχουμε. Πειρατές πάλι. Δεν έχετε από τις 31 Δωδεκάτου, διότι εμείς δεν έχουμε δώσει παράταση στις παλιές προσωρινές. Οι οποίες είναι προσωρινές. Εάν δεν υπάρχει αυτό, 31 Δωδεκάτου κλείνει μαύρο σε όλους. 27 χρόνια δεν υπάρχει αυτό. 31, παίρνατε όμως κάποιες παρατάσεις που σας έδινε το κράτος. Δεν το έκανε το κανάλι την παρανομία. Το να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Το ξεκαθαρίζουμε. Ωραία. Δεν την έκανε την παρανομία το κανάλι. Όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό έχουν σας λέω, είχε ένα κατ' επίφαση, να πούμε, μια νομιμότητα η οποία δεν υπήρχε. Από τις 31 Δωδεκάτου που δεν υπάρχουν παρατάσεις αυτού του τύπου, δεν υπάρχει άδεια για κανέναν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, παλιός και καινούριος δεν έχει άδεια. Προφανώς δεν θα περάσουμε σε κανένα μαύρο και σε καμία τέτοια. Αν είναι θα δυνατόν. Το συζητήσουμε αυτό και με αν είναι δυνατόν. Ωστόσο, πρέπει να ρυθμιστεί και νομίζω ότι εδώ πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι. Ούτε εσείς θέλετε να αισθάνεστε ότι είστε παράνομοι κάπου, δεν έχετε άδεια λειτουργίας. Πώς να σας πω. Άρα αυτό που λέμε άδεια λειτουργίας στα κανάλια έχουν πάρει από το 89 και μετά το 93 και το 95. Έγινε άλλη μια προσπάθεια το 98, το 2002. Έγινε προσπάθειες που δεν τελεσφόρησαν από τις κυβερνήσεις. Από τις κυβερνήσεις, σας το είπα. Δεν ρίχνουν τις ευθύνες εσάς. Εσάς έτσι κι αλλιώς οι εργαζόμενοι, αλλά και στους επιχειρηματίες. Λοιπόν, το κράτος δεν έκανε το ρόλο του. Εμείς λοιπόν έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε. Και προσπαθούμε να το κάνουμε. Άρα, και θα λοιπόν, το κάνουμε με τον άλλο τρόπο. Οι βεβαιώσεις που μόλις αναφέρατε τώρα λοιπόν, αφορούν τους τέσσερις οι οποίοι με τον διαγωνισμό που δεν ισχύει. Οι βεβαιώσεις θα αφορούν όποιον καινούριο επιθυμεί. Όποιον πληρεί. Δηλαδή, αν έρθω εγώ με τον Κούτρα και πληρούμε τους όρους, μπορούμε να πάρουμε. Και εσείς μπορείτε. Βεβαίως. Και εσείς θα μπορείτε. Μάλιστα. Και όλα τα εν λειτουργία έως ότου. Δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ ενός λειτουργούντος, σας εξηγώ σήμερα, μάλιστα, με έναν που δεν λειτουργεί άρα σήμερα. Άρα πάμε για καινούριο νόμο. Αυτό θα είναι μεταβατικό νόμος για μετάβαση. Για το τις οποίες βεβαιώσεις θα δώσει το Υπουργείο Επικρατείας πάλι. Να σας πω, δεν θα περάσω σε λεπτομέρειες, διότι δεν τις ξέρω. Δεν τις ξέρω. Υπάρχουν νομικά ζητήματα. Όταν μας τα λύσουν οι νομικοί άμεσα, δεν υπάρχει θέμα. Να το κάνουμε καθαρό αυτό. Εσείς από την απόφαση του ΣΤΕ δεν καταλάβατε ότι ο κύριος Παπάς είναι πλέον αναρμόδιος να δώσει αποβεβαίωση μέχρι άδεια. Είναι αναρμόδιος να κάνει διαγωνισμό. Αυτό είπε το ΣΤΕ. Ότι κακώς μεταβιβάστηκε η αρμοδιότητα του διαγωνισμού. Στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης. Αν κάνει διαγωνισμό, αναρμόδιος να δώσει και βεβαίωση ή άδεια. Δεν είναι ευθεία συνυπαγωγή αυτό, διότι υπάρχουν οι έκτακτες συνθήκες, οι οποίες δημιουργούνται μέσα σε αυτό το καθεστώς και με βάση τις έκτακτες συνθήκες και λόγους υψηλού δημοσίου συμφέροντος, θα σας θυμίσω αποφάσεις του ΣΤΕ στην απόρριψη των ασφαλιστικών μέτρων. Ναι. Δεν τα λέω εγώ αυτά, τα είπε το ΣΤΕ. Το έχει πει το Συμβούλιο της Επικρατείας τον Αύγουστο. Αφού τα έχει πει τον Αύγουστο του Συμβούλιο της Επικρατείας, του λόγου έκτακτης ανάγκης. Επιβάλλουν να γίνει ρύθμιση, ρύθμιση της νομιμότητας, το κρατάμε και προχωράμε σε ένα μεταβατικό στάδιο. Τι είπε το ΣΤΕ σήμερα, ότι, γιατί η αρμοδιότητα, σας θυμίζω, από τον νόμο μου Παπά, στον νόμο μεταβιβάστηκε με μια τροπολογία μόνο για τον πρώτο διαγωνισμό. Ναι. Έτσι κι αλλιώς. Αυτονόητα δεν υπάρχει. Έτσι κι αλλιώς, αυτό είναι τεχνικό πια όμως, νομικό. Τώρα με τις βεβαιώσεις που λέτε ότι μπορεί να πάρει όποιος έχει τις προϋποθέσεις. Δεν αντιστρατεύεστε αυτό που λέγατε πριν το διαγωνισμό, ότι μόνο τέσσερις χωρούν. Κοιτάξτε, στο διαγωνισμό. Όταν θα έρθει η διαγωνισμό. Θα χωράει το φάσμα, θα ώρα, πόσα σχήματα θα είναι βιώσιμα. Όταν θα έρθει η ώρα να μιλήσουμε για τις μόνιμες άδειες, θα ξανααναπτύξουμε όλοι τα σκεπτικά μας και γιατί και αν υπάρχει το 4 και αν δεν υπάρχει από την πλευρά της κυβέρνησης που σας θυμίζω τώρα θα έχει γνώμη του ΕΣΟΡΟΥ. Αυτό, αυτό όμως είναι πολύ παράξενο, κυρία Γεροβασίλη. Τώρα, πράγμα, μέχρι να συσταθεί το ΕΣΟΡΟΥ, μπορεί να χωράνε 14, και όταν συσταθεί το ΕΣΟΡΟΥ, θα χωράνε μόνο 4. Σας θυμίζω τους λόγους
που ήταν και η κύρια υπερασπιστική γραμμή του 4 και που ήταν λόγους υγιούς ανταγωνισμού μετά. Και βιώσιμων επιχειρήσεων, ούτως ώστε να μην δημιουργούνται και τα παρατράγουδα, ναι, παρατράγουδα που λένε μη βιώσιμα σχήματα. Στην αρχή ήταν η Φλωρεντία όμως, κυρία εκπρόσωπε. Στην αρχή ήταν η Φλωρεντία. Μαζί έγινε. Για το όλα φάσμα. Αυτά. Μετά ήρθε ο κύριο Τσίπρα στον Αλέξη Παπαχελά και είπε δεν είναι το φάσμα, είναι η βιωσιμότητα. Ναι, επειδή εγώ σας λέω ότι η βιωσιμότητα είναι το κύριο χαρακτηριστικό, το κύριο. Ο κύριος λόγος για τον οποίο στηρίχθηκαν οι τέσσερις. Ωστόσο, διάφορα τέτοια ζητήματα, όταν θα έρθει η ώρα και θα έχει συσταθεί το ΕΣΟΥΡΟΥ, ναι, και θα μας, ναι, πει και την αποψή του το ΕΣΟΥΡΟΥ, τα ξανασυζητήσουμε. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν πρέπει να στην προσωρινότητα, θέμα, στην, ναι, προσωρινότητα, ναι, ναι, δεν μπορούμε να βάλουμε θέματα ούτε 4, ούτε 14, ούτε 5. Να σας ρωτήσω το εξής. Όλη αυτή η ιστορία με τις τηλεοπτικές άδειες είναι μια πολιτική ήττα για την κυβέρνηση? Όχι. Μπορώ για να μην μείνω σε ένα σκέτο όχι, που κάποιος νομίζει ότι είναι ανόητο να το πούμε. Κοιτάξτε, νόμοι στη χώρα που έχουν ψηφιστεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και έχουν κριθεί αντισυνταγματικοί, είναι άπειροι. Πόσους να σας θυμίσω. Δεν ιτήθηκαν οι κυβερνήσεις μέσα από μια δικαστική απόφαση που έκρινε αντισυνταγματικό ένα νόμο. Εδώ όμως έγινε, γιατί γίνεται μείζον. Γίνεται μείζον γιατί αφορά τόσο πολύ τον ελληνικό λαό και καίγεται σήμερα ο ελληνικός λαός τι θα γίνει εδώ? Όχι. Είναι μείζον διότι ήταν εμπλεκόμενοι κράτος, κανάλια, ναι, που έχουν ναι, το βήμα αυτό και που είχαν λόγους να μιλήσουν περισσότερο για όλο αυτό και να αναχθεί σε μείζον και για πολλούς μήνες. Για να κλείσω, στα αλήθεια, ναι, είναι ένας νόμος της κυβέρνησης. Αλλά όπως έχει και να κάνει με τηλεθεροτυπία, έχει, ναι, να κάνει με πάρα πολλά πράγματα. Είναι σοβαρό, έχει το να κάνει θέμα, με 2.000 οικογένειες, οι οποίες ήταν, ζούσαν τον Λογοθάτους. Θα σας θυμίσω ότι δεν έτυχε της ίδιας δημοσιότητος όταν έκρινε το ΣΤΕ ότι το τοπίο αυτό στο οποίο λειτουργεί σήμερα το τηλεοπτικό τοπίο είναι παράνομο και αντισυνταγματικό. Θα σας θυμίσω, δεν έτυχε της ίδιας δημοσιότητος. Το 2010 έτυχε τις ανάλογες δημοσιότητες. Θέλω να σας πω ότι εδώ είναι λίγο σχετικά τα πράγματα, ναι, στο τι είναι. Επίσης θέλω να σας πω ότι πολλοί συναδελφοί σας από τη Βουλή αν απέτυχε και δραματικά η κυβέρνηση και ο κόλαφος και τέτοια. Αυτά είναι υπερβολές εξαιτίας ενός στισήματος, ναι, που λέει ότι η κυβέρνηση αυτή πρέπει να καταρρεύσει. Και εμείς πρέπει να λέμε συνέχεια καταραίει. Έχουν στείλει μηνύματα πολλοί συναδελφοί σας. Από το κοινοβούλιο εννοώ, συναδελφοί σας βουλευτές, οι οποίοι λένε η αρμοδιότητα να κάνει ο παπάς το διαγωνισμό ήταν βασικό ζήτημα του νόμου από την αρχή. Το Φεβρουάριο πέρασε και η αρμοδιότητα χορήγηση της άδειας. Από κάτω λέει ότι μας κοροϊδεύετε, μου λένε εδώ δύο τρεις. Ο νόμος Παπά είχε την αρμοδιότητα στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Ο νόμος Παπά. Λοιπόν, άνω τελεία. Άνω τελεία. Και σας επαναλαμβάνω, είναι ο μόνος νόμος που ήταν πλήρως συνταγματικά και το έλεγε και στο νόμο. Δεν προέκυψε. Αυτό όμως δεν προέκυψε και το καταλάβατε. Αντιλαμβάνεστε ότι είχε αποφασίσει η Νέα Δημοκρατία και αντιπολίτευση να μπλοκάρουν τη διαδικασία και να σαμποτάρουν τη μετάβαση στην νομιμότητα. Λοιπόν, άνω τελεία, κυρία Γερμανίδου. Αυτό να διαφημιστικό διάλειμμα.